Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Γέρι. Μητέρα σκότωσε το 10χρονο παιδί της και στη συνέχεια προσπάθησε να θέσει τέρμα στην ζωή της. Τη μητέρα και το 12χρονο αγόρι εντόπισε ο πατριός του και ο σύζυγός της 40χρονης γυναίκας. Ο ίδιος το μεσημέρι προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμα, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ειδοποίησε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου ο ίδιος και τα μέλη της ήρθαν αντιμέτωποι με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 40χρονη μητέρα από το Καζακστάν στο νοσοκομείο, ενώ το αγοράκι διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρό. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας τραυματισμένη με την κατάστασή της να είναι εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το άτυχο αγοράκι όσο και η μητέρα του φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Στη σκηνή έφτασαν κέντροδικαστές Νικόλας Χαραλάπους και Σοφοκλής Σοφοκλέους για αυτοψία. Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας Γιαννάκης Χαραλάπους και ο βοηθός αρχηγός Δημήτρης Δημητρίου, καθώς και υπεύθυνος του Λευκωσίας Νεόφυτος Σάιλος. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, η αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης εναντί της 40χρονης που τελεί υπόσύλληψη. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την διάπραξη του στιγερού εγκλήματος. Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί σε εργοστάσιο στον Στρόβολο. Άντρας 62 ετών έχασε τη ζωή του όταν ξέσπασε φωτιά στο χώρο του εργοστασίου και εγκλωβίστηκε. Η αστυνομία κάνει λόγο για ατύχημα από ανθρώπινο. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε εργοστάσιο στον Στρόβολο. Ο Γιώργος Αθηνοδόρο, 62 ετών, έχασε την ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο εργοστάσιο. Δύο συναδελφοί του, στην προσπάθειά τους να τον βοηθήσουν να εξέλθει του εργοστασίου, τραυματίστηκαν με καύματα στα χέρια. Εντοπίστηκε έναν άτομο νεκρών εντός του εργοστασίου και επίσης υπάρχουν και δύο τραυματίες. Τα πρόσωπα που βρίσκονταν την ώρα που ήταν η πυρκαγιά μέσα στο εργοστάσιο ήταν γύρω στα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη. Ο άτυχος 62χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, βρίσκεται σε πλήρη απανθράκωση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ασχολείται με οξυγονοκόλληση και το πιθανότερο υπήρχαν έφλεκτα υλικά κοντά του. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκ πρώτης όψεως, από τις εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια και το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από ατύχημα. Για την πυρκαγιά εργάστηκαν γύρω στους 29 πυροσβέστες και χρησιμοποιήθηκαν 12 αναπνευστικές συσκευές στην προσπάθεια της κατάσβεσής της. Πρώτο μας μέλημα όταν φτάσαμε στη σκηνή του επεισοδίου ήταν η διάσωση των εργαζομένων. Είχαμε πληροφορηθεί άμεσα ότι υπήρχαν 4 εργαζομένοι μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο. Έγινε ανταπόκριση για διάσωση. Διερεύνηση υπόθεσης θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, ενώ σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, οι πόρτες του εργοστασίου δεν άνοιγαν και η πυροσβεστική για να καταφέρει να εισέλθει στον χώρο της έσπασε. 40 δημοσιογράφοι συνοδεία του Κουντρέτο Ζερσέ βρέθηκαν σήμερα στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου μετά το 1974. Έτυχαν ενημέρωσης για τις εργασίες καταγραφής από τη λεγόμενη κυβέρνηση και τον κατοχικό στρατό για παραβίαση συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί οι πρώτοι αντίδρασεις κυβέρνησης. Σε μια νέα κίνηση οικειοποίησης των Βαροσίνων προχώρησε σήμερα η λεγόμενη κυβέρνηση στα κατεχόμενα. Για πρώτη φορά μετά το 1974, Τουρκοκύπροι και Τούρκοι δημοσιογράφοι εισέρχονται στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Συνολικά 40 δημοσιογράφοι εισήλθαν στην πόλη Φάντασμα με την συνοδεία του κατοχικού στρατού και του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών. Σε ρολοξυναγούα, Κουντρέτο Ζερσάη προέβησε ενημέρωση για τις εργασίες καταγραφής κατάστασης στα Βαρόσα με βάση την απόφαση που έλαβε το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους και τονίζοντας ότι θα δοθούν δικαιώματα στους επίσημους ιδιοκτήτες, ο Κουντρέτο Ζερσάη είπε ότι θα αποφευθούν παγιές μέθοδοι και θα γίνει μια σωστή μελέτη συμβατή με τον 21ο αιώνα. Προκλητικός όπως πάντα χαρακτήρισε την περίκλειστη πόλη στρατιωτική ζώνη εντός λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ενώ τόνισε πως τα βήματα στα οποία προβαίνουν ακολουθούν το διεθνές δίκαιο. Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική ενέργεια του Ζερσά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου έκανε λόγο για παραβίαση των συγκλήσεων που υπήρξαν, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος αποφασίζει στα κατεχόμενα. Τα οποία ακούμε από τα κατεχόμενα τον τελευταίο καιρό, τα πολύ προκλητικά για το Βαρόσι, είναι εντελώς εκτός θέματος και οπωσδήποτε, πέραν του ότι συγκρούονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αποτελούν και παρασπονδία σε σχέση με συγκλήσεις οι οποίες υπήρξαν. Τίθεται δυστυχώς το ερώτημα αυτή τη στιγμή ποιος αποφασίζει.
για το τι γίνεται στα κατεχόμενα, διότι ο κύριος Ακιντζή, για παράδειγμα, έχει τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι ανήρθησαν φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή όπου τους είχαν μεταφέρει εντός περίκλησης πόλης, ενώ, όπως ανέφερε δημοσιογράφος, η λήψη επιτρέποντα συγκεκριμένα σημεία μόνο με άδεια του κατοχικού στρατού. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι δημοσιογράφοι από τον κατοχικό στρατό, στην περιοχή υπάρχουν 4.649 σπίτια και διαμερίσματα, 21 τράπεζες, 7 εκκλησίες, ένα μνημείο, ένα τέμενος, 25 πολιτιστικά ιδρύματα, 2 αθλητικές εγκαταστάσεις, 8 σχολεία, 45 ξενοδοχεία, 60 πολυκατοικίες, 143 επίσημα διαμερίσματα, 99 χώροι διασκέδασης, 2.953 επιχειρήσεις και 380 κτίρια ρυπωμένα. Η φθορά του χρόνου εμφανίζει με την πόλη αναμένει τους νόμιμους κατοίκους της. Ο πρόεδρος προσβλέπει στην συνάντηση με την Τζεν Χολούτ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να δούμε τις σχετικές δηλώσεις από τον κύριο Προδρόμου. Προσβλέπει ο πρόεδρος την συνάντηση που έχει οριστεί τώρα με την κυρία Λούτ, γιατί πιστεύουμε ότι εάν υπάρξει η θετική προσέγγιση και από την τουρκική πλευρά συνολικά, μπορούμε να συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς που περιμένει ο Γενικός Γραμματέας και να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαν φτάσει σε προχωρημένο σημείο, αξιοποιώντας τις συγκλήσεις, αξιοποιώντας τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες στο Κραμ Μοντανά. Στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα κατεχόμενο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου, όπως ανακοίνωσε ο λεγόμενος Πρωθυπουργός τα κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ μετά την συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή, κατά την οποία συζήτησαν, όπως είπε, το κυπριακό θέματα της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και τρόπους άρσης των προβλημάτων στην διέλευση αυτοκινήτων, κυρίως στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου που παρατηρείται συμφόρηση. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τατάρ δήλωσε ότι ο ίδιος μετέφερε στον Μουσταφά Ακιντζή την άποψή του ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει σοβαρό έδαφος για πραγματεύσεις. Μυστήριο αποτελεί ο ξαφνικός θάνατος 34χρονης από την Λετωνία στη Λάρνακα. Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να κατανάλωσε κοκτέιλ ναρκωτικών στην πνευματική τελετή. Για την υπόθεση, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας γυναίκας ηλικίας 50 ετών. Μας ενημερώνει εκτενώς η Μαρίσα Αβραάμ. Μαρίσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Είναι άλλη ντροπή, η οποία προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη. Θέλετε να προσλαμβάνετε το στεγαστικό στη Λάρνακα. Όπως διαφάνηκε από την έρευνα μια γυναίκα συμμετείχε στην πνευματική με άρεα συγκεκριμένο κουμπί. Όπως όλα αυτά πρόκειται για άτομα που είχαν συγκεκριμένη σχέση με σκοπό να καθαρίσουν τα πνεύματα και την ψυχή του. Σύμφωνα με μαρτυρία που είχαν ενώπιον του οι αρχέ, του συμμετέχοντε στην συνάντηση, προσθέθηκε συγκεκριμένο ρόφι το οποίο πιθανόν να περιείχε ναρκωτική ουσία που περιλαμβάνει τα ερχόμενα φάρμακα Dactor Alpha. Μετά τη διερεύνηση των πληροφοριών, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 50χρονης από τη Ρωσία, η οποία οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε σε βάρος της διάταγμα δεκαήμερης κράτησης. Για την ίδια υπόθεση, Χριστίνα, η αστυνομία καταζητεί άντρα από τρίτη χώρα. Δεν θυμίζεται ότι διενεργήθηκε η κατά την οποία παραλύσουν διάφορα τεκμήρια για να αποσταλούν για τοξολογικές εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθούν τα αίτια. Μάλιστα. Ενώ Μαρίσα, νωρίς το απόγευμα είχαμε ένα ακόμη νεκρό σε παραλία της Λάρνακας. Μοιραίο αποδείχθηκε το μπάνιο για 81χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος αναστήθηκε νεκρός απολουόμενος λίγο πριν το μεσημέρι στα περβόλια Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ολουόμενο αντιλήφθηκε πολίτης, ο οποίος αμέσως έτρεξε κοντά του και τον ανέσυρε στη στεριά. Στη σκηνή, Χριστίνα, έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άντρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ο επικαθήκον γιατρός διαπίστωσε το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια θανάτου του 81χρονου θα διαπιστωθούν κατά την νομισμένη νεκροτομή επί της ορού που θα διενεργηθεί αύριο. Σας ευχαριστούμε. Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος στα κρατητήρια της Λακατάμια στη Λευκοσία. Σήμερα τα ξημερώματα ο άντρας βρέθηκε νεκρός στο κελί του με την αστυνομία να εξετάζει υπόθεση ευνίδιου θανάτου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα καταδείξει η νομισμένη νεκροτομία επί της ορού του.
Αλλάζουν χέρια τα έργα στη Μισιόλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό. Μετά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποπεράτωση του έργου, ο Δήμος Λεμεσού προέβη σε διακοπή του συμβουλίου με τον εργολάβο και στη σύνεψη μιας νέας τροποποιητικής συμφωνίας. Διακοπή συμβουλίου και στη σύναψη νέα τροποποιητική συμφωνία προχώρησε ο Δήμος Λεμεσού για την ανάπλαση οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου. Μετά τις καθυστερήσεις στο έργο και την αντίδραση των καταστηματαρχών της οδού και σε μια προσπάθεια του Δήμου Λεμεσού να επαναφέρει την ολοκλήρωση του έργου σε προοπτική υλοποίηση, προέβη στην σύναψη τροποποιητική συμφωνία με τον εργολάβο, η οποία προβλέπει την ολοκλήρωση από μέρους των εργασιών στην περιοχή που αυτές εκτελούνται σήμερα και την απαλλαγή του από την εκτέλεση του υπόλοιπου έργου. Προχωρήσαμε σε σύναψη μιας νέας τροποποιητικής συμφωνίας με τον εργολάβο, η οποία προβλέπει ότι παραδίδει το έργο στον Δήμο Λεμεσού, στο σύνολο του, εκτός από, από τη φάση Α1 στην οποία εργάζεται τώρα, την οποία οφείλει να παραδώσει στον Δήμο ολοκληρωμένη στις 15 Ενδεκάτου 2019. Τα έργα επί της οδού ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και παράδοση του ολοκληρωμένου έργου αναμενόταν 2 χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2020. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν η παράδοση του έργου αναμένεται τον Ιούλιο του 2021. Στόχος του Δήμου είναι να μην υπερβεί τους 18 μήνες από τον ερχόμενο Νοέμβριο, όταν οι εργασίες θα περάσουν στα χέρια άλλου εργολάβου. Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Δήμος Λεμεσού προγραμματίζει την άμεση προσφοροδότηση του υπόλοιπου έργου, με στόχο αυτό να ολοκληρωθεί το συντομότερο και παράλληλα να τύχει της αναμενόμενης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επιχειρηματική συμφωνία υπεγράφει μεταξύ της ΣΥΤΑ UK και της Hellenic Television. Με δεδομένα τις σύγχρονες διεθνείς τηλεπικοινωνιακές προκλήσεις, η ΣΥΤΑ λάβει την στρατηγική απόφαση, όπως η θυγατρική της του Ηνωμένου Βασίλειου, ΣΥΤΑ UK Limited, επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της ρόλο αυτό του ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού Κόμβου του Οργανισμού στο Λονδίνο, χωρίς χρηματοοικονομική υποστήριξη από την ΣΥΤΑ στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφει επιχειρηματική τριμερή συμφωνία μεταξύ της ΣΥΤΑ UK, της ΣΥΤΑ και της Hellenic Television Limited στα κεντρικά γραφεία της ΣΥΤΑ στη Λευκοσία την 4η 28 Αυγούστου. Με την συμφωνία αυτή, η πελατειακή βάση γενικής αγοράς ΣΥΤΑ UK μεταφέρεται στη Hellenic Television, η οποία αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και υποστήριξή της, καλύπτοντας το ερωτοφάσμα των υπηρεσιών που προσέφερε μέχρι σήμερα η ΣΥΤΑ UK στους πελάτες της. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου και συνδρομητική τηλεόραση. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την παροχή αναβαθμισμένων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης στην κυπριακή αγορά προς τους πελάτες που διαμένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιούν υπηρεσίες της ΣΥΤΑ στην Κύπρο. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκπρόσωποι της ηγεσίας της ΣΥΤΑ και της ΣΥΤΑ UK με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Television, Dr. Χριστάκη Φέλα, ο οποίος βεβαίωσε ότι το επίπεδο των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα συνεχίσει να είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα, δηλώνοντας παράλληλα την δέσμευση της εταιρείας του για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών. Των μετοχών στο χρηματιστήριο στη μία συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA. Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών παγκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ κτίζεις το μέλλον σου. Πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Νέα εμπειρία θέασης, όποτε τη θες.
Απόκτησε σήμερα το Super Pack με μόνο 35,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν εγκατάσταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δωρεάν 3 μήνες συνδρομή για νέους πελάτες. Cita Vision. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά πιθανόν να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αιρέει ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς εσωτερικό και τα παράλληλα και στους 19 βαθμούς υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα κυρίως ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς εσωτερικό, στους 32 σε δυτικά παράλληλα και τα υψηλότερα ορεινά και γύρω στους 35 βαθμούς σε υπόλοιπα παράλια. Αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.